Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στους ιδρυτές του ScrewGR φαίνεται πως περνάει το άλλο 50% της εταιρείας, αφού βρέθηκαν οι κατάλληλοι σύμμαχοι που θα τους βοηθήσουν να κερδίσουν αυτή τη μάχη διεκδίκησης. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετζητζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε νέες εξελίξεις σε αυτό το serial εισαγωγικών για την πώληση του 50% του ScrewGR, της πιο επιτυχημένης ηλεκτρονικής αγοράς στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στη χώρα μας εννοείται βεβαίως, αλλά και στη γειτονική Τουρκία και στη Βρετανία. Φαίνεται εν τέλει ότι θα έχουμε τελικά νέα στις 6 του μηνός, όπου θα ανακοινωθεί ποιοι είναι τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν την καλύτερη προσφορά για το 50% ναι, που αναγκάστηκε να πουλήσει η Dioniq λόγω χρεών που έχει προς τις τράπεζες. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η μάχη εντός εισαγωγικών δίνεται από δύο μέρη. Από τη μία είναι οι τρεις ιβρυτές, η ιβρυτική ομάδα του ScrewGR, η οποία κατέχει ήδη το 50% της εταιρείας του. Το είχαν πουλήσει το 2006 για την τιμή. Δεν ξέρανε τότε. Για την τιμή, ήταν στην αρχή βεβαίως. Ναι. Για την τιμή των 300.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προσφορά για το 50% κοντά στα 10 εκατομμύρια. Προσεγγίζει τα 10 εκατομμύρια η καλύτερη προσφορά, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας. Φαίνεται λοιπόν πως αυτή τη στιγμή οι τρεις ιβρυτές βρήκανε συμμάχους, βρήκανε χρηματοδότηση στο πρόσωπο ενός επενδυτικού φαντ, το οποίο δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Και από εδώ και πέρα μένει να δούμε, όταν θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις, αν τελικά θα καταφέρει να περάσει ξανά πίσω σε αυτούς το 50% της εταιρείας που είχαν δώσει πριν από 10 χρόνια. Να πούμε ότι οι ιβρυτές έχουν το δικαίωμα της πρώτης άρνησης. Δηλαδή, όποιος κάνει την καλύτερη προσφορά, έχουν το δικαίωμα οι ιβρυτές, εφόσον καλύψουν την καλύτερη προσφορά την οποία θα κάνουν, να πάει αυτομάτως αυτούς η εταιρεία. Οπότε, κάπως έτσι υπολογίζουμε ότι θα τελειώσει αυτό το σύριλερ το οποίο έχει ξεκινήσει. Οι πληροφορίες μας λένε ότι την τρίτη στις 6 του μηνός, 6 Φεβρουάριου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις, εκτός αν προκύψει κάποιο σημαντικό απρόοπτο.